και άκυρα ζωοτροφές που δεν έχουν. Πιστεύουμε ότι βοηθάμε την κυβέρνηση με αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις που κάνουμε. Αγρότες, εργάτες, όλος ο κόσμος και των Βαρσάλων και της Θεσσαλίας και σε όλη την Ελλάδα που στείνονται μπλόκα καθημερινά, ακόμα και σήμερα, να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να δώσει τις λύσεις που διεκδικούμε και που αφορούν τη ζωή μας, το μέλλον μας, το να παραμείνουμε ζωντανοί και βέβαια σαν Θεσσαλία να ξαναγίνουμε μια ζωντανή περιοχή. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση αύριο θα δώσει αφορολόγητο κρατικό πετρέλαιο. Πλαφών στα 07, διότι και όλα τα άλλα τα αιτήματα, διότι μετά η Αθήνα κοντά είναι. Αν ικανοποιήσει μόνο μία μερίδα των αγροτών, τι θα γίνει? Δεν μπορεί, τα αιτήματα που έχουμε θέσει αφορούν τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους από όλη τη χώρα. Άρα για να λυθούν πρέπει να τα ικανοποιήσει όλα. Όταν θα γίνει αυτό, φεύγουμε κι εμείς. Εάν δεν γίνει, είπαμε, η Αθήνα, ούτως ή άλλως η απόφαση που πήραμε στη σύσκεψη της στη Νίκαια των μπλόκων από όλη την Ελλάδα είναι για κάθοδο στην Αθήνα. Πράγματι συνεχίζουν γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια και πρέπει ο Πρωθυπουργός να τα ικανοποιήσει και η κυβέρνηση βεβαίως. Χθες βγήκαν ένα μεγάλο μπλόκο στον Εύρο, στις φωνές του Εύρου, στα σύνορα της χώρας και σήμερα αυτό γίνεται μια πολύ μεγάλη κριτική στα Μάρκελα και θέλουμε να δώσουμε το σήμα και το πώς θα γίνει στην κυβέρνηση και όχι προσπαθεί, αλλά ταυτόχρονα αυτή η δυναμική που έχει χρειαστεί με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα πρέπει και η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της στην αυριανή συνάντηση ότι πρέπει να δώσει λύσεις και ικανοποίηση των αιτημάτων ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στην κυβέρνηση, ότι δίνουμε έναν υποχώρητο αγώνα και ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε. Αν δεν βγει λευκός καπνός από τη συνάντηση, θα πάμε στα μπλόκα, θα συζητήσουμε τους συναδέλφους μας και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας χωρίς να αποσύρουμε την παραπέρα κλιμάκωση της κοινωνικής. Αν ικανοποιηθεί μόνο η Θεσσαλία, λόγω πλημμυρών, τι θα κάνει το συντονιστή και το συνολικό? Εντάξει, είμαστε συντονισμένοι, είναι μια πανελλαδική σύσταση που στην Νίκαια με όλα τα μπλόκα. Εμείς σαν μπλόκα θα λειτουργήσουμε, θα τα συζητήσουμε με όλους τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Οι αποφάσεις μας θα είναι ενιαίες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας που έχουμε και βεβαίως η Θεσσαλία που έχουμε μεγάλη κατασκευή και το συμβόλαιο 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 και το συμβόλαιο.